ετοιμάζεται να επιστρέψει στον αγροτικό χώρο και τους παράγοντες και το γιατρό να τρέχουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους παίχτες της ομάδας της Μυρσίνης, οι οποίοι είναι στον αγροτικό χώρο. Δεν ξέρω, θα δούμε αν έχουν κάτι ανησυχητικό. Ελπίζω να μην έχουν τίποτα. Πάντως, Γιώργο, συγκρούστηκαν στον αέρα και πρέπει να έχει ματώσει ο ένας ποδοσφαιριστής από ό,τι μας είπανε. Ας ελπίσουμε να μην έχουν κάτι το ιδιαίτερο, Χρήστο. Αυτός ο τελικός πρέπει να είναι ανέμακτος μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι χρειάζεται. Και να πούμε τον Γιώργο ότι τα εισιτήρια του τελικού είναι 302. 302, αλλά ο κόσμος σίγουρα, Χρήστο, είναι πολύ περισσότερος. Είναι και αρκετές προσκλήσεις. Αρκετές προσκλήσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεπερνάει τις 500 φυλάδες ο κόσμος στο σημερινό παιχνίδι. Είπαμε γύρω στους 600 φυλάδες πρέπει να είναι. Άλλωστε και οι καιρικές συνθήκες, Χρήστο, δεν είναι και οι ιδανικότερες που θα μπορούσε να είναι για ένα τελικό. Όχι, ευτυχώς πάντως τα σύννεφα δεν είναι τόσο απειλητικά. Δεν είναι τόσο απειλητικά αυτή τη στιγμή και μάλλον θα την γλιτώσουμε τη βροχή. Ας ελπίσουμε θα την γλιτώσουμε τη βροχή. Πάντως το μάτς έχει διακοπεί, κυρίες και κύριοι, για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στους παίκτες που είναι κάτω, και εγώ κλέβω την ευκαιρία να πούμε ότι, να θυμίσω μάλλον να επαναλάβω ότι ο σημερινός τελικός είναι ο 33ος που διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας και ότι ξεκίνησαν να παίζονται οι τελικοί την περίοδο 1971-1972, όπου ο πρώτος τελικός ήταν ανάμεσα στον Ηλιακό Λεχινών και τον Αστέρα Μαλλιάδας, με την ομάδα των Λεχινών να παίρνει τότε το πρώτο της κύπελλο στην ιστορία της με σκορ 2-0, και βέβαια σήμερα αυτή την ώρα να βρίσκεται τουλάχιστον πολύ κοντά στο να φτάσει τους 5 τίτλους στην ιστορία της και να περάσει στη δεύτερη θέση μετά τον Αστέρα Μαλλιάδας, ισοβαθμώντας με τον Έαντα Γαστούνης. Ο Αστέρας Μαλλιάδας έχει 11 κύπελλα στην ιστορία του, ο Έας Γαστούνης 5, και από 4 έχει ο Ηλιακός Λεχινών. Βέβαια το κύπελο έχουν κερδίσει αρκετές ομάδες. Αυτές είναι οι πολυκυπελούχοι, θα τους χαρακτήριζαν. Ο κύπελο έχει πάρει και η Ζάιθος όταν αγωνιζόταν εδώ με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας και Ζακύρθ. Παλιότερα θυμώνται η παλιή φύρα, την περίοδο 72-73 και την περίοδο 76-77. Η Δάφια Δραβίδας, η πρωτοπόρος Α κατηγορία Ηλίας, την περίοδο 73-74 και 74-75. Ο Πανλιακός, ο οποίος το έχει πάρει 4 φορές όταν έπαιζε στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας, ο Εθνικός Πύργου, η ΠΑΕ Πύργος 79, τη θυμάστε όλοι που δεν υπάρχει πλέον πια, και βέβαια θα πρέπει να μην παραλείψουμε να πούμε ότι κύπελο έχει πάρει ο Εθνικός Αμαλιάδος, μια ιστορική ομάδα που παίζει τώρα στη Β' κατηγορία Ηλίας, κερδίζοντας με 4-1 την περίοδο 78-79 τον ΠΑΟ Βάρδας, και βέβαια ο Κόρυβος Κατσαρού την περίοδο 82-83, ενώ βλέπουμε τον παίχτη του Μυσναϊκού να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Χρήστο, ποιος είναι ο παίχτης? Περίμενε Γιώργο λίγο, απλώς να πούμε ότι ετοιμάζεται να μπει ο Μπλούφας με το νούμερο 13. Ναι, ναι. Είναι ο παίχτης ο οποίος θα είναι η δεύτερη αλλαγή του Μυρσιναϊκού, ενώ ο παίχτης ο οποίος πρέπει να δούμε και ποιο νούμερο είναι, λέει στον προπονητή του ότι είναι εντάξει να μην γίνει αλλαγή τελικά, γιατί μπορεί να συνεχίσει. Μάλιστα, για να δούμε μήπως τελικά δεν γίνει αυτή η αλλαγή στο σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε τώρα στη... Είναι η αλλαγή, η πρώτη αλλαγή. Ο Μπέλης είναι, Γιώργο, ο παίκτης ο οποίος χτύπησε. Ο Μπέλης, ο οποίος δεν πρόλαβε καν να μπει καλά-καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπέλης, μέσα στην ατυχία του λοιπόν, τραυματίζεται το παιδί, φίλες και φίλοι, και βέβαια αποχωρεί. Αλλαγή στην αλλαγή λοιπόν, λόγω τραυματισμού. Αλλαγή στην αλλαγή λοιπόν ο Μπέλης, κυρίες και κύριοι, ακριβώς στο δεκάλεπτο της σημερινής αναμέτρησης. Και περνάει στη θέση του ο Χρήστος ο Μπλούφας. Στο 55 λοιπόν, στη θέση του Μιχάλη Μπέλη, ο Χρήστος ο Μπλούφας λόγω τραυματισμού. Και βέβαια τώρα το μάτς θα συνεχιστεί με τον Ηλιακό να κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο. Ας ελπίσουμε ότι ο παίκτης της ομάδας των Λεχινών δεν θα έχει κάτι το σοβαρό. Βλέπω να ετοιμάζεται να φύγει προς τα αποδυτήρια για να του προσφερθούν. Όχι, Γιώργο, από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά σοβαρή η κατάστασή του. Όχι βέβαια ιδιαίτερα σοβαρή, αλλά ο Μπέλης μάλλον θα πάει στο νοσοκομείο για ράματα. Θα πάει για ράματα στο νοσοκομείο. Εμείς να ευχηθούμε το καλύτερο στον τραυματία ποδοσφαιριστή της ομάδας της Μυρσίνης. Και έχουμε τώρα ένα πλάγιο που υποδεικνύει ο κύριος Καραβίδας ή ένα φάουλ. Για να δούμε τι έχει δώσει ο κύριος Καραβίδας στην εξέλιξη αυτής της φάσης. Μάλλον πλάγιο, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο νέος ελθόν, ο Χρήστος ο Μπλούφας, ο οποίος δίνει για τον Ζέμπε. Ο Ζέμπε γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί, ξανά για τον Ζέμπε. Κερδίζουν εκεί οι παίχτες του Μυρσιναϊκού ένα φάουλ πάνω στον Ζέμπε, ο οποίος θα πρέπει να πούμε
ότι εκτός από τα συθήματα τα υβριστικά εις βάρος του, παίζεται και πολύ σκληρά από τους αντιπάλους. Ίσως να φοβόνται οι παίκτες των Λαχινών περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλο, τον Ζέμπε, στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα βλέπω τον Διονύση, τον Μπέλη, να ετοιμάζεται, φίλοι μου, να μεταφερθεί με το φορείο στο νοσοκομείο, το φορείο το οποίο έχει περάσει ήδη στο γήπεδο του Πύργου, εδώ στο ταρτάν του Δημοτικού Σταδίου Πύργου. Να βλέπουμε λοιπόν τον Σάκη τον Μπέλη να ετοιμάζεται να επιβιβαστεί στο φορείο για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ελπίσουμε δεν θα έχει κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα έχουμε μια την εξέλιξη της φάσης με τους παίκτες της Μυσίνης να είναι στην περιοχή του Καβουρά, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο Καβουράς σηκώνεται και μαζεύει την μπάλα και βέβαια ο Μπέλης θα μεταφερθεί τώρα στο νοσοκομείο του Πύργου για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες μετά από αυτόν τον τραυματισμό που είχε. Και εμείς να περάσουμε συνέχεια το αγώνα με τους παίκτες του Ηλιακού να είναι στην αντεπίθεση, να προσπαθούν εκεί να συνδυαστούν, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δεν καταλαβαίνει την φάση του συμπαίκτου του Δαβουλή, ο Θανάσης ο Κράγκαρης. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Ηλιακό. Τώρα όμως ο Μεσανικός ελέγχει με τον Ζέμπε. Ο Ζέμπε για τον Παπουτσί, αυτός αλλάζει στην απέναντι πλευρά εκεί για τον Δημήτρη τον Άστο, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα έρχεται ξανά για τον Βραχνή, αυτός κόβει, πολλές λάθος μεταβιβάσεις κερδίζουν οι παίκτες του Ηλιακού, αλλά με φάουλ, όπως υποστηρίζει ο διαιτής της αναμέτρησης ο κύριος Καραβίδας. Φάουλ λοιπόν για λογαριασμό της ομάδας της Μυρσίνης. Η Μυρσίνη, η οποία βέβαια παίζει με 10 παίκτες, έχασε και τον Σάκη τον Μπέλη πριν από λίγο και βέβαια τα πράγματα δυσκολεύουν για την ομάδα του τοπικού διαμερίσματος των Λεχενών. Τώρα οι του Ηλιακού κόβουν όπως εκεί με τον Θανάση Κράγκαρη τον νεότερο σε ένα ακόμα πλάγιο, όπως υποδεικνύει ο βοηθός ο κύριος Βαγγέλης και συμφωνεί στην υπόδειξή του βέβαια ο κύριος Καραβίδας. Βλέπω εκεί τον Σπύρο τον Δημόπλο, τον τεχνικό της ομάδας, να είναι σε ένταση θα έλεγα εκεί, να δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες του. Τώρα της Μυρσίνης με τον Δημήτρη τον Άστο προσπαθούν εκεί να διώξουν, όμως έρχεται ο Τσαντίλης, υποπίπτει στο φάουλ, το οποίο βέβαια δέχεται αδιαμαρτύρα, ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί με τον Δημόπλο να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Τελείται από τον Άστο, δεν περνάει μπάλα, η οποία καταλήγει και πάλι πλάγιο από τον Σπύρο τον Αντολόπνο για λογαριασμό της ομάδας Μυρσίνης. Τώρα έχουμε λάθος συνεννόηση ανάμεσα σε Δημήτρη Νάστο και Σάκη Γιαννόπλο. Ένα ακόμα πλάγιο το οποίο ετοιμάζεται να εκτελεστεί εκεί από τον Νταντή. Όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έχουμε φάουλ αυτή τη φορά για λογαριασμό της ομάδας των Λεχενών με τον Ζέμπε να υποπίπτει σε αυτό και τον Κλάδη να αφήνει την μπάλα εκεί στον Μουσερία, λύσονται οι παίκτες εκεί, προσπαθούν να συνοηθούν, ξανακερδίζουν την μπάλα και προσπαθούν να βγάλουν για την μόνιμη απειλή κινδύνου στην αντίπαλη εστία τον Τσαντίλη. Δεν περνάει μπάλα, κόβουν εκεί ή του Περσιναϊκού, όμως σε ένα ακόμα πλάγιο, πολλά τα πλάγια στο σημερινό παιχνίδι, πολύ λίγες συνδυασμένες φάσεις που έχουμε δει φίλοι μου, πολλά τα λάθη κυρίως από την πλευρά του Περσιναϊκού και βέβαια οι φίλαθλοι της Μυρσίνης να εξακολουθούν να είναι σε ένταση και είναι βέβαια από την φάση του 40 λεπτού και την αποβολή του Χρήστου του Σωτηρόπου. Τώρα έχουμε εκεί τον, να έρχεται η μπάλα στον Καβουρά που δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Ελέγχουν οι παίκτες της του Ηλιακού με τον Μουσερή, ο οποίος αφήνει την μπάλα εκεί για τον Δαβουλή. Αυτός για ποιον, για την απέναντι πλευρά. Κερδίζουν ένα ακόμα πλάγιο οι παίκτες της ομάδας της του Ηλιακού. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή προς το παρόν να ετοιμάζει ο τεχνικός ο Ντίνος ο Ράπτης. Δεν ξέρω, Χρήστο, βλέπεις κάτι? Όπως φαίνεται, Γιώργο, ναι, μάλλον ετοιμάζει την πρώτη του αλλαγή. Από ό,τι βλέπω, είναι ο Κλαμπάνος έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, θα αργήσει λίγο αυτή η αλλαγή, ή μάλλον θα γίνει τώρα η αλλαγή του Κλαμπάνου. Να δούμε σε ποιανού τη θέση θα μπει. Θα είναι η πρώτη αλλαγή του Ηλιακού ο Κλαμπάνος. Απλώς θα πάμε να περιμένουμε λίγο να δούμε. Θα δούμε λοιπόν, να πάμε στον αγώνα και θα επανέλθουμε. Να δούμε λοιπόν τώρα με τους παίκτες της Μυρσίνης να προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Γίνεται ένα σούτ εκεί. Ένα καλό σούτ θα έλεγα, με καλές προοπτικές. Όμως ο Σάκης ο Καβουράς και πάλι δεν ανησυχεί και με τους παίκτες του Μυρσιναϊκού, με τον Ζέμπε, ο οποίος είναι πανταχού παρόν στο σημερινό παιχνίδι, να προσπαθεί να ελιχθεί εκεί. Ψάχνει να βρει ένα μαρκάρι στο συμπαίκτο για τον Παπουτσί συγκεκριμένα. Αυτός αφήνει για τον Μπλούφα. Ο Μπλούφας γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Πανουτσόπλο.
Παντσόπουλος εκεί μαρκάρει, όμως κρατάει την μπάλα ο έμπειρος ο Ρακλής ο Παντσόπουλος, ψάχνει να βρει ένα να μαρκάρει στο συμπέκτη του, αφήνει στην απέναντι πλευρά στον Δημήτρη τον Άστο. Δημήτρης ο Άστος εκεί βγάζει για τον Βραχνή, όμως έρχεται η μπάλα εκεί, κοντράρει ο Χρήστος ο Μουσερής και παραχωρεί το πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας της Μυρσίνης, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί και θα γίνει αλλαγή. Για να δούμε, θα εκτελεστεί τώρα από πλευράς των παικτών του Ηλιακού εκεί με τον Ηρακλή τον Παντσόπλο και πάλι να αφήνει στον Βραχνή. Ο Βραχνής ετοιμάζεται να βγάλει μια σέντρα σουτ, κοντράρει μπάλα πάνω και έχουμε ένα ακόμα νέο πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας του Μεσναϊκού. Και τώρα βλέπω τον βοηθό της αναμέτρησης, τον κύριο Δούφα, να ετοιμάζεται. Βγαίνει το νούμερο 6, ο Δαβουρλής, να Γιώργο. Να υποδείξει και βλέπω λοιπόν τον Δαβουρλή, ο οποίος Δαβουρλής είχε τραυματιστεί. Και μπαίνει το 16 ο Κλαμπάνος. Στην προηγούμενη φάση ο Βασιλάκης ο Κλαμπάνος. Λοιπόν, ένας παίχτης που έχει συνδέσει και αυτό στην ποδοσφαιρική του ιστορία στα Λεχενά και βέβαια ένας περσινός τραυματισμός στο παιχνίδι με το Πεταλίδι τον κράτησε για αρκετό χρονικό διάστημα έξω. Επανήλθε φέτος Δημήτρος. Είναι η πρώτη αλλαγή λοιπόν του Ντίνου του Ράπτη στο σημερινό παιχνίδι. Παίρνει τη θέση του Νίκου του Δαβουλή σε αυτό το ακριβώς το 17ο λεπτό της επανάληψης ή αν θέλετε 62ο λεπτό του αγώνα. Με το παιχνίδι βέβαια να συνεχιστεί, δεν ξέρω αν θα έχουμε για κάποια άλλη αλλαγή στη συνέχεια πλευράς του Ηλιακού. Αναλόγως βέβαια με το παιχνίδι πώς θα πάει. Τώρα η μπάλα έρχεται προς την περιοχή της ομάδας της Μυρσίνης με τους παίχτες του Μυρσιναϊκού και με τον Βραχνή να ελέγχουν την μπάλα και να κερδίζουν το πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο ίδιος ο Βραχνής. Το δώσει την μπάλα για τον Παντσόπλο. Παντσόπλος αλλάζει εκεί. Θα προλάβει ο Βραχνής, προλαβαίνει. Αφήνει για τον Ζέμπε. Ο Ζέμπε μαρκάρεται και βέβαια κερδίζει το φάουλ εκεί από πλευράς του Σπύρου Αντωνόπλου και έχουμε τώρα εκεί τι, έχουμε το Ζέμπε να εκτελεί πλασαριστά εκεί για τον Κουρκουμέλη. Αυτός χάνει την μπάλα, λάθος συνεννόηση από τους παίχτες του Μεσναϊκού. Τσαντίλης το πάρει με το κεφάλι, κατεβάζει, αφήνει την μπάλα εκεί για τον για να δούμε. Τσαντίλης προσπαθεί να υποφεληθεί εκεί, είναι στην περιοχή, ελίσσεται, έχει την μπάλα πάντως, πέφτει κάτω, κάτι ζητάει και ο Τσαντίλης. Και ο διαιτητής τι, σφυρίζει μάλλον, θα δείξει και κάρτα στον Τσαντίλη για θέατρο. Για να δούμε, σφυρίζει εκεί φάουλ υπέρ του Μυρσιναϊκού. Βέβαια περιμένει να σηκωθεί ο Τσαντίλης και μάλλον αυτό βλέπω να κάνει. Θα υποδείξει και θα δώσει και κίτρινη κάρτα στον Τσαντίλη, αυτό κάνει για θέατρο. Για παραπλάνηση αν θέλετε καλύτερα του διαιτητή, ζητώντας πέναλτι ο Γιώργος ο Τσαντίλης, χωρίς φυσικά βέβαια στη συγκεκριμένη φάση να έχει δίκιο. Ο Τσαντίλης λοιπόν δέχεται την κίτρινη κάρτα ακριβώς το 18ο λεπτό της επανάληψης του διαιτητή της αναμέτρησης του Γιώργου του Καραβίδα. Τώρα το παιχνίδι συνεχίζεται, έρχεται η μπάλα που στην αγκαλιά του Καβουρά από την κεφαλιά του αρχηγού του Χρήστου του Κράγκαρη, που δεν ανησυχεί ιδιαίτερα με τον Δημόπλο. Να ακούτε και εσείς φαντάζομαι τις φωνές του προς τους παίχτες. Το Δημόπλος ο οποίος βέβαια προσπαθεί να εμψυχώσει την ομάδα του Μυρσίνης, η οποία παίζει από το 40 με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Χρήστου του Σωτηρόπλου, με απευθείας κόκκινη για εξίβριση στο βοηθό Δούφα και που βέβαια από το 37 είναι πίσω στο σκορ με 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε για λογαριασμό της ομάδας των Λεχενών ο Γιώργος ο Τσαντίλης. Τώρα έχουμε μια μακρινή παλιά εκεί για λογαριασμό της ομάδας της Μυρσίνης. Ο Παπτσής λέει ότι η μπάλα ήταν έξω, όμως δεν έχει δίκιο. Ο Καβράς μαζεύει την μπάλα μέσα από την περιοχή. Τώρα η παίκτης του Ηλιακού και πάλι είναι στην αντεπίθεση με τον Σπύρο τον Αντωνόπλο, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει μια παλιά εκεί για έναν συμπαίκτη, όμως δεν περνάει η μπάλα. Ελέγχουν του Ηλιακού εκεί, γυρίζουν για τον Δημήτρη τον Άστο. Δημήτρης ο Άστος με τη μία ψάχνει να βρει τον Παπουτσί. Ο Παπουτσίς ο οποίος ουσιαστικά είναι μόνος στην επίθεση της ομάδας της Μυρσίνης. Τώρα έχουμε ένα φάουλ ή όχι, λέει ο διαιτητής ο κ. Καραβίδας να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ελέγχει ο Πανουτσόπλος. Πανουτσόπλος αφήνει στον Μπλούφα τον Εσελφόντα. Αυτός προσπαθεί να βγάλει μια παλιά εκεί για τον Μιχάλη τον Παπουτσί. Δεν περνάει μπάλα για μία ακόμα φορά. Έχουμε ένα ακόμα πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας της Μυρσίνης με τον Χρήστο τον Μπλούφα και πάλι να ετοιμάζει να το εκτελέσει. Αφήνει για τον Παπουτσί, προσπαθεί να ξεφύγει ο Παπουτσής χωρίς αποτέλεσμα. Πέφτει κάτω, πιάνει και το πρόσωπό. Δεν ξέρω αν ο Χρήστος ο Μουσερής τον βρήκε στη συγκεκριμένη φάση. Γιατί διακόπτει προς το παρόν το παιχνίδι για να δούμε αν θα χρειαστεί να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον αρχηγό και μέχρι το καλοκαίρι
παίχτη του Ηλιακού Λεχενών, συμπαίκτες επί χρόνια με τα περισσότερα παιδιά σήμερα των Λεχενών, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Άλλωστε, ο τελικός, επαναλαμβάνω, του Κυπέλλου Ηλίας είναι μια γιορτή που έχει θεσπίσει από την περίοδο, όπως είπαμε, 71-72 η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας, και δεν είναι μικρό πράγμα, ανεξάρτητα αν μια ομάδα πάρει ή δεν πάρει το κύπελλο, να παίξει σε έναν τελικό ανάμεσα στα τόσα που έχει δύναμη η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας. Και ο ιτημένος, θα έλεγα, έχει την ίδια έγκλη σχεδόν με τον νικητή. Δεν είναι λίγο πράγμα λοιπόν να παίρνει σε αυτό τον τελικό. Τώρα το μάτι συνεχίζεται με τον Ζέμπε, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, να προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση, κερδίζει το πλάγιο, το οποίο ο ίδιος το εκτελεί εκεί. Όμως λάθος συνεννόηση με τους παίκτες του Μυθιναϊκού. Γίνεται μια μακρινή παλιά εκεί, όμως ελέγχει με τα πόδια ο Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας των Λεχενών, όπως υποδεικνύει ο βοηθός, ο κύριος Βαγγέλης, που βρίσκεται στην απέναντι ακριβώς πλευρά, όπως βλέπουμε το γήπεδο. Το πλάγιο ετοιμάζεται να εκτελεστεί και εκτελείται από τους παίχτες του Ηλιακού. Κλάδης είναι εκεί για να βγάλει μια μπαλιά, δεν περνάει μπάλα, πανταχού παρών. Ζέμπε κόβει, έρχεται με το κεφάλι ο Νάστος να κόψει Παπουτσής. Μποσινάκης χάνει την μπάλα εκεί. Σπύρος Αντωνόπουλος, που και αυτός έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα στο σημερινό παιχνίδι. Σπύρος Αντωνόπουλος, μια σταθερή αξία της ομάδας του Ηλιακού. Κλαμπάνος αφήνει εκεί για τον Κράγκαρη. Αυτός θα βγάλει μια μπαλιά, όχι. Βγάζει βέβαια την μπάλα, μπάλα πολύ out. Από τι ήταν ο Ντάντη, συγγνώμη, και όχι ο. Κράγκαρης, ο Νταντής λοιπόν δεν φτώχησε, έτσι το μάτι συνεχίζεται με τις παίκτες της Μυρσίνης τώρα και με τον Παπουτσί συγκεκριμένα να ελέγχουν την μπάλα, να προσπαθούν να περάσουν μια μακρινή μπαλιά εκεί για τον Γιαννόπουλο. Ο Γιαννόπουλος μαρκάρεται και κερδίζει το φάουλ από τους παίκτες του Ηλιακού. Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ φέτος στο ποτάμα, και βλέπουμε μια ακόμα κάρτα να παραχωρεί ο διαιτής, ο κύριος Καραβίδας, στο σημερινό παιχνίδι πάνω στον κλάδι, Χρήστο. Ναι, πάνω στον κλάδι, είναι για σκληρό μαρκάρισμα και μετά για διαμαρτυρία. Για σκληρό μαρκάρισμα λοιπόν στον κλάδι, μία ακόμα κίτρινη κάρτα του διαιτή της σημερινής αναμέτρησης του Γιώργου του Καραβίδα. Και τώρα βλέπω λοιπόν τον Μιχάλη τον Παπουτσί, όχι, τον Ηρακλή τον Παντσόπλο, να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το εκτελεί, και η μπάλα καταλήγει απευθείας στα δίκτυα. Ήταν ένα εκπληκτικό γκολ, κυρίες και κύριοι, από τον Ηρακλή τον Παντσόπλο, ένα από τα αναπάντεχα γκολ. Δεν ξέρω τι άλλο μας επιφυλάσσει στο σημερινό παιχνίδι. Ο Σάκης ο Καβουράς δεν είχε ορατότητα, περίμενε ότι κάποιος παίκτης από τους αμυντικούς της ομάδας του Ηλιακού θα έδιωγνε με το κεφάλι, και βέβαια από ένα μακρινό ιδιαίτερα σημείο ο Ηρακλής ο Παντσόπλος ευνηδιάζει τους πάντες και τα πάντα και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ισοφαρίζοντας λοιπόν, Γιώργο, για λογαριασμό. Να πούμε ότι από ό,τι μας λένε εδώ, Γιαννόπουλος το βάλα. Κούπησε την μπάλα με την κεφαλιά. Βρήκε την μπάλα ο Γιαννόπουλος. Βρήκε ο Γιαννόπουλος την μπάλα και πρέπει να χρεωθεί στο Γιαννόπουλο τον κολ. Τουλάχιστον έτσι λένε από τον πάρκο του Μυρσιναϊκού. Ωραία, αν βρήκε την μπάλα ο Γιαννόπουλος λοιπόν, και ο Γιαννόπουλος έχει τη δική του συμμετοχή σε αυτό τον κολ. Πάντως το χτύπημα φάουλ του Ηρακλή του Παντσόπλου ήταν εκπληκτικό, θα έλεγα. Χρήστο, κανείς δεν περίμενε από εκείνο το σημείο ότι η μπάλα θα έχει αυτή την κατάληξη. Έτσι λοιπόν το μάτς παίρνει νέα τροπή εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, αυτός ο μεγάλος τελικός, με τους παίκτες του Μυρσιναϊκού πλέον να φέρνουν το παιχνίδι στα ίσια, και βέβαια να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτός ο τελικός, και θα είναι μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Μυρσίνης αν καταφέρει και γυρίσει το σημερινό τελικό παίζοντας με 10 παίκτες από το 40 λεπτό. Είμαστε ακριβώς, κυρίες και κύριοι, στο 70 λεπτό αυτή τη στιγμή που γίνεται η ισοφάριση για λογαριασμό της ομάδας της Μυρσίνης. Τώρα έχουμε ένα φάουλ για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού, και βλέπετε κι εσείς τα καπνογόνα που έχουν κυριεύσει, θα έλεγα, εδώ τον ουρανό στο δημοτικό γήπεδο του Πύργου. Τώρα έχουμε μια νέα εκτέλεση φάουλ, όμως χωρίς κανένα πρόβλημα βγαίνει ο Αλεξανδρόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα για λογαριασμό της ομάδας του Μυρσιναϊκού μετά από αυτή την εκτέλεση φάουλ του Κλάδη. Έτσι λοιπόν ο Μυρσιναϊκός στάνει στην ισοφάριση, θα έλεγα, σε μια φάση που δεν εμμύριζε γκόλ, αλλά ο Ηρακλής ο Παντσόπλος θυμίζεται για αυτά τα σπεσιαλιτέ, τα χτυπήματα, έφερε την μπάλα στην περιοχή, η μπάλα πήγαινε και προς τα δίχτυα από ό,τι φαινότανε. Ο Γιαννόπουλος λοιπόν ίσως την άγγιξε με το πίσω μέρος
της κεφαλής του, την πρόθεσε ακόμα πιο περισσότερα στα δίχτυα. Είχαμε το 1-1 και τώρα το μάτς φαντάζομαι ότι θα γρέψει ακόμα πιο πολύ, με τους παίκτες του Ηλιακού να προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση και να κερδίζουν ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής ο κύριος Καραβίδας. Βλέπουμε τον παίκτη του Ηλιακού να είναι κάτω, όμως σηκώνεται. Ο νεαρός Κράγκαρης δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ο νεαρός Κλάδης, συγγνώμη, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο και το μάτς θα συνεχιστεί. Ο κύριος Καραβίδας λέει πού θα στηθεί το τείχος για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Και είναι ένα καλό σημείο για τον Χρήστο το Μουσερή. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Μάλλον ο Χρήστος Μουσερής βλέπω να είναι πάνω στην μπάλα. Ο κύριος Καραβίδας λέει ακριβώς πού θα τοποθετηθεί το τείχος για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Κλάδης και Μουσερής είναι πάνω στην μπάλα. Θα το εκτελέσει ο Κλάδης. Όχι, αφήνει στο Μουσερή. Ο Μουσερής εκτελεί όμως πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Νίκου του Αλεξανδρόπουλου, που δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Σημασία έχει ότι το ματς είναι στα ίσα, φίλοι μου, 1-1. Ο Μεσηναϊκός λοιπόν γυρίζει το παιχνίδι, το φέρνει στα ίσα και βέβαια θα έχουμε συνέχεια ενδιαφέρουσα. Για να δούμε, μην έχουμε και καμία παράταση στο σημερινό παιχνίδι. Πώς βλέπεις, Χρήστο, τώρα να διαμορφώνεται η εξέλιξη του αγώνα? Πιστεύω, Γιώργο, ότι όπως θα βλέπουν και οι τελεθεατές στη Σόρτε, ότι ο Μερσιναϊκός κοίμησε, σε εισαγωγικά η λέξη, με το παιχνίδι του την ομάδα του Ηλιακού Λεχενών, η οποία είχε και το 1-0 υπέρ της και την αριθμητική υπεροχή μετά την αποβολή του Σωτηρόπουλου. Ο Μερσιναϊκός στο δεύτερο μήχρονο έπαιξε κοντρόλ ποδόσφαιρο, κατάφερε να περιορίσει τους επιθετικούς της ομάδας του Ηλιακού, αλλά και να βγει με γρήγορες αντιπιθέσεις. Βέβαια χρειάστηκε και τη βοήθεια της τύχης για να μπορέσει να σβαρίσει, αλλά παρόλα αυτά, όπως φαίνεται, το παιχνίδι κυλάει μάλλον υπέρ του Μερσιναϊκού. Δηλαδή η ομάδα της Μερσίνης έχει καταφέρει και έχει μετουσιώσει την κάποια υπεροχή την οποία έχει στο δεύτερο μέρος, και με τον γκολ της ισοφάρισης έχει κοιμήσει, επαναλαμβάνω, τους ποδοσφαιριστές του Ηλιακού, οι οποίοι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν την αριθμητική υπεροχή τους, και έτσι το 1-1 πιστεύω ότι είναι δίκαιο τελικά αποτέλεσμα. Ωραία, για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτός ο τελικός, φίλοι μου, μέχρι την λήξη, την κανονική διάρκεια των 90 λεπτών και των κάποιων λεπτών των καθυστερήσεων που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής σημερινής αναμέτρησης, ο Μάριος Λαμπρόπουλος. Τώρα έχουμε ένα πλάγιο με τον Μποσνάκη για λογαριασμό της ομάδας του Μεσσηναϊκού. Φέρνει την μπάλα όμως και πάλι για τους παίκτες του Ηλιακού που ελέγχουν και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Ένας Ηλιακός ο οποίος θέλει τώρα μετά από αυτό το γκολ να ξαναφτάσει στην επιτυχία ενός δεύτερου γκολ. Βλέπει τα πράγματα να μην είναι καθόλου, να μην κυλούν καθόλου ευχάριστα για αυτόν. Να έχει βέβαια την αριθμητική υπεροχή, αφού παίζει με 11 έναντι των 10, που παίζει από το 40 ο Μεσσηναϊκός. Γιώργο, να σε διακόψω να πούμε ότι θα περίμενε κανείς από τον Ηλιακό στο δεύτερο μήχρονο να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ με περισσότερη επιθετικότητα. Νομίζω ότι ο Ηλιακός είχε μείνει στο 1-0 και δεν προσπάθησε να το δεύτερο γκολ. Στο 1-0 είχε παραπαυτεί. Ακριβώς, είχε παραπαυτεί. Μετά το δοκάρι δεν έχει κάνει άλλη ευκαιρία η ομάδα του Ηλιακού, το δοκάρι που είχε στα πρώτα λεφτά του δεύτερου μηχρόνου, και γι' αυτό την τιμώρησε η ομάδα του Μεσσηναϊκού. Βέβαια, και βέβαια ο Μεσσηναϊκός θα πρέπει να πούμε ότι έχει έμπειρους παίκτες, Χρήστο, που δεν συγχωρούν όταν βρεθούν βέβαια σε θέση βολής. Ωραία, για να δούμε λοιπόν την συνέχεια του παιχνιδιού, με τους παίκτες του Μεσσηναϊκού να προσπαθούν εκεί να ελέγξουν την μπάλα. Κερδίζουν εκεί με τον Βραχνή, ο οποίος βγάζει μια μακρινή παλιά στην απέναντι πλευρά. Για να δούμε, Μποσνάκης θα περάσει την μπάλα εκεί για τον Παπουτσί. Ο Παπουτσής κακό κοντρόλ δεν προλαβαίνει, τρέχει και να υποφεληθεί και ο Μπλούφας, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ελέγχουν και πάλι οι παίχτες της Μεσσίνης με τον πανταχού παρόν Βραχνή. Βραχνής για τον Μποσνάκη, αυτός βγάζει μια μακρινή παλιά εκεί για τον πανταχού παρόν Παπουτσί. Ο Παπουτσί θα σεντράρει, θα βγάλει την μπάλα στην περιοχή. Κάνει μια απευθεία σέντρα, ίσως για να ευνηδιάσει τον Καβουρά. Κάτι ανάλογο που έγινε στον γκολ, βέβαια. Αλλά όμως χωρίς τύχη, μπάλα καταλήγει. Τώρα βλέπω και έναν ακόμα παίχτη να σηκώνει ο τεχνικός της ομάδας της Μεσσίνης, ο Σπύρος ο Δημόπουλος. Είναι ο Νίκος Χρονόπουλος. Και από την πλευρά της Μεσσίνης ο Αχαμνός είναι, Χρήστο. Ναι, είναι το νούμερο 16 για την ομάδα. Ο Σωτήρης ο Αχαμνός. Ο Αχαμνός. Ο οποίος θα αποτελέσει την αλλαγή. Την τρίτη αλλαγή θα είναι αυτή, Γιώργο. Η τρίτη αλλαγή θα είναι. Και η δεύτερη για τα Λεχενά. Και η δεύτερη για τα Λεχενά, Χρήστο. Κάτι βλέπουν οι δύο τεχνικοί των ομάδων. Τώρα λοιπόν θα γίνουν οι αλλαγές για λογαριασμό της ομάδας της Μεσσίνης. Λοιπόν, βγαίνει ο Ποσινάκης για τον Μεσσηναϊκό.
και μπαίνει ο Αχαμνός. Ο Αχαμνός, ναι, ο Μπασινάκης, ο οποίος δεν φάνηκε και ιδιαίτερα στο σημερινό παιχνίδι. Ο νεαρός παίκτης, ο οποίος κοσμεί τη μεικτή νέων της Ηλίας. Και βγαίνει και ο Γιάννης ο Κράγκαρης για τον Ηλιακό και μπαίνει ο Χρονόπουλος. Ο Χρονόπουλος, ο Γιάννης ο Κράγκαρης λοιπόν για τον Ηλιακό αποχωρεί. Που δεν και... ξέρω, Γιώργο, αν είχε, δεν θυμάμαι αν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, γιατί συνήθως ο Νίκος Χρονόπουλος είναι από τους βασικούς ποδοσφαιριστές του Ηλιακού. Ο Νίκος προέρχεται από τραυματισμό, Χρήστο, και προφανώς έχει χάσει κάποιες προπονήσεις, γι' αυτό δεν τον ξεκίνησε στο σημερινό παιχνίδι ο Ντίνος Ράπτης, όπως δεν τον έχει ξεκινήσει και σε τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας στο πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής Κατηγορίας. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη αλλαγή για λογαριασμό του Ηλιακού, ενώ η Μυρσίνη ολοκλήρωσε και τις τρεις αλλαγές στο σημερινό τελικό, στον σημερινό 33ο τελικό του κυπέλου Ηλίας. Πάντως το μάτς συνεχίζεται με τους παίκτες του Ηλιακού να προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση, όμως η άμυνα του Μυρσιναϊκού κρατάει πολύ γερά. Θα έλεγα τώρα μάλιστα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση οι παίκτες της Μυρσίνης, με τον Μιχάλη τον Παπτσή να μην προλαβαίνει την μπάλα και να κερδίζουν το πλάγιο του Ηλιακού, το εκτελούν με τον Θανάση τον Γκράγκαρη. Αυτός αλλάζει εκεί με τον Χρήστο τον Γκράγκαρη και ο τελευταίος με τον Μουσερή. Οι παίκτες του Ηλιακού, οι οποίοι δείχνουν να έχουν κάπως σοκαριστεί από αυτή την εις βάρος τους ισοφάριση. Ο Μυρσιναϊκός να δείχνει να πατάει πιο γερά, θα έλεγα, στο γήπεδο. Κερδίζει τώρα και το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο θα φέρει και πάλι τους παίκτες της Μυρσίνης στην αντεπίθεση, ενώ τα λεπτά κυλούν. Εδώ στο δημοτικό στάδιο του πύργου είμαστε στο 78 λεπτό, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά απομένουν και δεν ξέρω αν θα οδηγηθούμε στην διαδικασία της παράτασης ή αν μας επιφυλάσσει κάτι αυτός ο τελικός αυτά τα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν τώρα. Οι παίκτες της Μυρσίνης προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με τον παίκτη που πέρασε στην αλλαγή και γίνεται μια σέντρα σούτ εκεί, κόβει όπως με το κεφάλι ο Θανάσης, ο Κράγκαρης, ο μικρός, όμως τι, έχουμε ένα πλάγιο για την Μυρσίνη. Όπως υποδεικνύει ο Καραβίδας, φωνάζει και πάλι ο Σπύρος ο Δημόπουλος. Πολλά παράπονα ο Σπύρος ο Δημόπουλος βλέπω σε βάρος της διαιτησίας. Χρήστο, έτσι είναι. Εντάξει, δεν θα λέγαμε ότι είναι πάρα πολλά τα παράπονα αντίον της διαιτησίας του Καραβίδα. Απλώς είναι ο Σπύρος ο Δημόπουλος κάπως εκρηκτικός και φωνάζει με το παραμικρό. Γενικά η διαιτησία μέχρι στιγμής, Γιώργο, είναι πάρα πολύ καλή. Δεν νομίζω ότι έχει επηρεάσει το παιχνίδι και αυτές οι διαμαρτυρίες του Σπύρου, συγγνώμη, του Δημόπουλου. Είναι συνηθισμένες στο γήπεδο, γιατί είναι και οι περισσότεροι ποδοσφαιρικοί άνθρωποι είναι και λίγο εκρηκτικοί. Ο Σπύρος ο Δημόπουλος να ζει με το δικό του τρόπο το παιχνίδι, Χρήστο. Ακριβώς τώρα, άμα δώσει ο διαιτητής ένα λάθος, ένα πλάγιο λάθος ή ένα φάουλ λάθος, δεν πιστεύω ότι αυτό έχει επηρεάσει τη μορφή του αγώνα. Ωραία. Για να πάμε λοιπόν στην συνέχεια του παιχνιδιού, φίλοι μου, με τους παίκτες του Ηλιακού να ελέγχουν τώρα την μπάλα για να προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Μια μπαλιά που πάει να γίνει για τον Αθανάση Κράγκαρη, το μεγάλο, έρχεται εκεί ο Πανουτσόπλος, ελέγχει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει και περνάει τον Βασίλη τον Κλαμπάνο, διαμαρτύρεται εκεί για φάουλ ο Σπύρος ο Δημόπουλος και βέβαια το δίνει ο Καραβίδας εκεί. Πανουτσόπλος από τους διακριθέντες, θα έλεγα, στο σημερινό παιχνίδι για λογαριασμό της ομάδας της Μυρσίνης. Και τώρα θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ πλασαριστά ανάμεσα στον Δημήτρη τον Άστο και τον Νίκο το Βραχνή. Η μπάλα έρχεται εκεί για τον Μιχάλη τον Παπουτσί. Ο Παπουτσίς κάνει τα δικά του, προσπαθεί να ξεφύγει, πέφτει κάτω, μαρκάρεται και ο διαιτητής λέει ότι η μπάλα βρίσκει το χέρι του, κάνει και τη χαρακτηριστική χειρονομία και βέβαια υποδεικνύει το φάουλ για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού. Κλαμπάνος για τον αρχηγό τον Χρήστο τον Γκράγκαρη και αυτός για τον Μουσερή. Για να δούμε, θα βγει η αντεπίθεση για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού. Γίνεται μια σέντρα σούτ προς την περιοχή της Μυρσίνης. Ελέγχουν του Μυρσιναϊκού, ξανακερδίζουν και πάλι με τον Κλαμπάνο οι παίκτες του Ηλιακού και κερδίζουν και ένα φάουλ, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής ο κύριος Καραβίδας. Για να δούμε τι έχουμε για την συνέχεια από πλευράς των δύο ομάδων, ενώ τα λεπτά κυλούν. Φίλοι μου, είμαστε τώρα 10 λεπτά πριν την κανονική διάρκεια του αγώνα. Το 1-1 παραμένει βέβαια εδώ στο δημοτικό στάδιο του πύργου, ανάμεσα στα δύο γειτονικά σωματεία, τα δύο σωματεία του
Δήμου Λεχενών. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι στο γήπεδο παρών σήμερα και ο Δήμαρχος Λεχενών, ο κύριος Κουλούρης, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείψει αυτό το μεγάλο τελικό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας, αφού έχει την τιμή να βλέπει δύο ομάδες του Δήμου του, την ομάδα της έδρας του Δήμου, τον ιστορικό Ηλιακό και την ομάδα τοπικού διαμερίσματος της Μυσίνης, τον Μυρσιναϊκό. Έτσι λοιπόν ο κύριος Κουλούρης είναι εδώ, καθώς επίσης είναι και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λεχενών. Τώρα ετοιμάζεται να εκτελεστεί το φάουλ, εκτελείται από τον Μουσερή, έρχεται η μπάλα εκεί στην περιοχή, έχουμε μια κεφαλιά εκεί, διαμαρτύρονται για κάποιο χέρι που δεν υπήρξε βέβαια από πλευράς του Μυρσιναϊκού. Ο Μυρσιναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να περάσει στην αντεπίθεση, όμως δεν γίνεται καλή συνεννόηση, έχουμε ένα ακόμα πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού. Ένας παίκτης βλέπω εδώ πέρα του Ηλιακού να είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι ο Κλάδης, Γιώργο, μάλλον θα γίνει αλλαγή. Ο Κλάδης, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει, Χρήστο, έτσι. Ναι, και ετοιμάζεται το νούμερο 17, από ό,τι βλέπω, ναι, το νούμερο 17. Ο Σοφρονίου. Ναι, ο Κύπριος επιθετικός. Ο Κύπριος επιθετικός της ομάδας. Παίζει λοιπόν ο Ντίνος Ζωράτης το τελευταίο του χαρτί. Εντάξει, είναι και αναγκαστική αλλαγή. Αφού είναι τραυματίας τώρα ο Κλάδης, είναι αναγκαστική αλλαγή, Γιώργο. Και αναγκαστική αλλαγή, αλλά ενισχύει και την επίθεση. Χρήστο, βλέποντας ότι τα λεπτά κυλούν, ο Ηλιακός έχοντας την αριθμητική υπεροχή δεν έχει την πρωτοπορία, δεν είναι αγκαλιά με το κύπελο και βέβαια βάζει έναν επιθετικό για μήπως μπορέσει αυτά τα τελευταία λεπτά και καθαρίσει το μάτς από την κανονική του διάρκεια και όχι στην παράταση. Τώρα έχουμε ένα ακόμα πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού Λεχενών. Δεν ξέρω αν θα γίνει η αλλαγή. Βλέπω τον Μάριο τον Λαμπρόπλο, τον τέταρτο διαιτή της αναμέτρησης, να είναι έτοιμος με την πινακίδα για να δώσει το σύνθημα για την αλλαγή. Ο Καραβίδας όμως λέει το μάτς να συνεχιστεί και τώρα ίσως γίνει η αλλαγή σε αυτή την διακοπή, αφού η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Τώρα σηκώνει το σημειάκι ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Δούφας, και τώρα λοιπόν ο κύριος Λαμπρόπλος υποδεικνύει την αλλαγή. Ο Κλάδης λοιπόν θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και την θέση του παίρνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως είπαμε, ο Κύπριος Φορ, ο Σοφρόνης, ο Σοφρονίου, ακριβώς το 82ο λεπτό της σημερινής αναμέτρησης. Ο Σοφρονίου, ο οποίος βέβαια και αυτός φέτος έχει προσφέρει πολύ λίγα στην ομάδα των Λεχενών. Πέρυσι στην Αμαλιάδα θα έλεγα πρόσφερε πολύ περισσότερα, κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες τιμωρίες δεν του έχουν επιτρέψει να φανεί όσο θα έπρεπε στην ομάδα του Ηλιακού Λεχενών. Έχουμε τώρα ένα ακόμα παίκτη της Μυσίνης να είναι κάτω στο χορτάρι τραυματισμένο. Δεν ξέρω αν έχει κάτι. Και η κούραση που αρχίζει τώρα και βαραίνει τα πόδια των παίκτων και ίσως να δούμε αρκετούς τραυματισμούς και αρκετούς παίκτες κάτω στο χορτάρι. Βέβαια, βέβαια. Χρήστο, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος θα τα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Πάντως το καλό, Γιώργο, είναι ότι έχουμε ένα αρκετά ενδιαφέρον τελικό. Πολύ πολύ ενδιαφέρον τελικό. Μπορεί να μην έχει πολλές φάσεις γύρω από τις μέσα στις δύο εστίες, αλλά σίγουρα και το σκορ 1-1, αλλά και η διακύμανση του σκορ σίγουρα λέει ότι βλέπουμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, τουλάχιστον ένα παιχνίδι το οποίο θα μας κρατήσει με αμύωτο το ενδιαφέρον ως τη λήξη του. Και δεν αποκλείεται, Χρήστο, να οδηγηθούμε και στην παράταση. Και ίσως και στα πέναλτι, Γιώργο. Και ίσως και στα πέναλτι. Ίσως ανάψουν και προβολή εδώ στο δημοτικό στάδιο του Πύρου. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Προς το παρόν το μάτι συνεχίζεται. Με τους παίκτες της Μυρσίνης να ελέγχουν την μπάλα, κυρίες και κύριοι, για να προσπαθούν να φύγουν στην αντεπίθεση. Μαρκάρεται και ο Αχαμνός από τους παίκτες του Ηλιακού, οι οποίοι καταφέρουν με το πείσμα τους να κερδίσουν την μπάλα. Έρχονται όμως εκεί με τον Ζέμπε, όμως ξανακερδίζουν και πάλι του Ηλιακού με τον Βασίλη τον Κλαμπάν, ο οποίος είναι έξω από την περιοχή. Θα κάνει το σουτ. Για να δούμε, θα μπορέσει. Όχι, δεν μπορεί. Μπάλα κοντράρει. Ήταν μια καλή φάση. Θα μπορούσε να σουτάρει ο Βασίλης ο Κλαμπάνος πριν μπει κι άλλο στην περιοχή της ομάδας της Μυρσίνης. Τώρα έχουμε τίποτα, λέει ο διαιτητής, να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η μπάλα έρχεται στον Αθανάση τον Γκράγκαρη, τον μικρό, ο οποίος κάνει ένα σουτ απελπισίας χωρίς τύχη. Η μπάλα καταλήγει για λογαριασμό της ομάδας βέβαια του Μυρσιναϊκού, με τον Νίκο τον Αλεξανδρόπλο να μαζεύει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τα λεπτά κυλούν, φίλοι μου, το 1-1 παραμένει εδώ στην Μυρσίνη. Και όσο παραμένει το 1-1, τόσο ανεβαίνει και η αγωνία όλων μας εδώ για την εξέλιξη αυτού του 33ου τελικού, που πιστεύω ότι είναι ένας από τους καλύτερους τελικούς που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Καλύτερος και από τον περσινό, φαντάζομαι, τα τελευταία χρόνια εδώ στο δημοτικό στάδιο του Πύργου, ανάμεσα σε δύο ομάδες που δικαιολογούν απόλυτα την συμμετοχή τους και την παρουσία τους σε έναν τέτοιο τελικό
που διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας. Τώρα θα έχουμε ένα ακόμα πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας της Μυρσίνης που εκτελείται με τον Μπλούφα, ο οποίος προσπαθεί να βρει έναν αμακάριστο συμπέχτη. Ο Μπλούφας και πάλι ελέγχει, βρίσκει τον Μιχάλη τον Παπουτσί, προσπαθεί να περάσει ο Μιχάλης, καλά μαρκαρισμένος εκεί από τους αμυντικούς του Μυρσιναϊκού, του Ηλιακού, δεν τα καταφέρνει να ξεφύγει, διώγνει εκεί ο Ηλιακός, ο οποίος προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Ξανακερδίζουν όμως και πάλι οι παίχτες εκεί του Ηλιακού, του Μυρσιναϊκού, με τον Κουρκουμέλη, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Αχαμνό, όμως λάθος, το τελευταίο, κερδίζουν εκεί οι παίχτες του Ηλιακού και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Μουσερής προσπαθεί να βγάλει μια παλιά εκεί για τον Κράγκαρη, ο Κράγκαρης όμως συλλαμβάνεται σε θέση offside, όπως υποδεικνύει ο βοηθός, ο κύριος Κώστας Βαγγέλης, ενώ τώρα επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο αφού του προσφέρθησαν οι πρώτες βοήθειες ο αμυντικός της ομάδας της Μυρσίνης, ο Δημήτρης Ωνάστος, για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αυτά τα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν, βέβαια, συν τα όποια των καθυστερήσεων, θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Μάριος Λαμπρόπλος. Μπλούφας και πάλι με το κεφάλι ελέγχει την μπάλα για τον Ιουλιανό, τον Κουκουμέλη, που έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Τώρα έχουμε ένα ακόμα φάουλ για λογαριασμό της ομάδας του, του Μυρσιναϊκού, φίλη μου. Ένα φάουλ που σημειώνει ο κύριος Καραβίδας. Πολλά τα φάουλ σε αυτά τα τελευταία λεπτά του σημερινού παιχνιδιού. Ένα μάτς με πολύ πάθος, θα έλεγα, όχι όμως αντιαθλητικό. Και αν εξαιρέσει κανείς αυτή την κόκκινη κάρτα που ήταν μια έκρηξη ίσως του Χρήστου του Σωτηρόπουλου, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Οι δύο παίχτες προς τιμήν τους, άλλωστε δεν τους χωρίζει τίποτα. Οι δύο παίχτες πίνουν καφέ μαζί, θα έλεγα, τις ώρες που δεν είναι στο γήπεδο. Άλλωστε παίζουν σε διαφορετικές κατηγορίες και εκεί στα Λεχενά, ίσως και απόψε το βράδυ, να απολαύσουν τον καφέ τους μαζί αμέσως μετά τη λήξη του τελικού και να τα πούν και να πούν τις εντυπώσεις για αυτό το παιχνίδι. Τώρα έχουμε μια κίτρινη κάρτα που δέχεται Χρήστο για καθυστέρηση ο Παντσόπουλος. Ο Παντσόπουλος, μία ακόμα κίτρινη κάρτα λοιπόν που δείχνει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Καραβίδας, τον Ηρακλή τον Παντσόπουλο. Από τις αρκετές, θα έλεγα, που έχει μοιράσει το σημερινό παιχνίδι. Τώρα λοιπόν θα έχουμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ με τον Ηρακλή τον Παντσόπουλο, βέβαια, ο οποίος θα κάνει το ίδιο ξανά. Βέβαια είναι πολύ μακριά τώρα για να μπορέσει να ευνηδιάσει τον Σάκη τον Καβρά, όπως στη φάση του 70ου λεπτού που έδωσε τη δυνατότητα στο Γιαννόπουλο να προωθήσει την μπάλα στα υπεράσπιτα δίχτυα του Εμβρόντι του Σάκη Καβουρά. Το 1-1 λοιπόν παραμένει, με τον Καβουρά τώρα να είναι αυτός που τρέχει. Και το Μυρσιναϊκό να έχει, θα έλεγα, επαναπαυτεί κάπως, ίσως να θέλει να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Άλλωστε παίζει και με 10. Η κούραση αρχίζει να βαραίνει τα πόδια των παικτών. Πάντως το μάτς έχει δρόμο ακόμα, υπάρχουν και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Κλαμπάνος είναι αυτός που ελέγχει και προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση, όμως ο Ζέμπε κερδίζει την μπάλα, μαρκάρεται εκεί. Ότι τα λεπτά της καθυστέρησης θα είναι 5. Θα είναι 5 τα λεπτά της καθυστέρησης, λοιπόν όλα μπορούν να γίνουν, κυρίες και κύριοι, σε αυτά τα υπόλοιπα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα έχουμε συνέχεια με τον Μπλούφα να βρίσκει τον Μιχάλη τον Παπουτσί. Αυτός τον Ζέμπε, ο Ζέμπε προσπαθεί να ξεφύγει. Μιχάλης Παπουτσής και πάλι Ζέμπε, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα, τρέχει ακατάπαυστα πανταχού παρόν. Πάντως ένας παίχτης που ξεχωρίζει, θα έλεγα, εδώ στο γήπεδο του πύργου. Τώρα έχουμε μια μακρινή παλιά εκεί του Μουσερή, για ποιον, για τον Χρήστο, για τον Θανάση τον Κράγκαρη, όμως ο τελευταίος χωρίς αποτέλεσμα. Ο Θανάσης ο Κράγκαρης ο μεγάλος, ο οποίος δεν φάνηκε και ιδιαίτερα στον σημερινό τελικό. Κάποια από τα ατού της ομάδας των Λεχενών δεν τράβηξαν, θα έλεγα, τα αναμενόμενα, όπως θα περίμενε και ο τεχνικός του Σοντίνος ο Ράπτης. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά, το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος. Δεν θα αργήσουμε να μπούμε και στα λεπτά των καθυστερήσεων. Τα 5 λεπτά, όπως είπε ο Χρήστος ο Κανελόπουλος, ο συνάδελφος, τώρα εκτελείται το out για λογαριασμό της ομάδας της Μυρσίνης. Κόβουν όπως με κεφαλιά του Κλαμπάνου ή των Λεχενών. Όμως έχουμε ένα νέο φάουλ για λογαριασμό του Ηλιακού με τον Ζέμπε να βρίσκει τον Μπλουφ. Αυτός αλλάζει με τον Παπουτσί, αυτός για τον Ζέμπε, και πάλι προσπαθεί να μπει ο Καμερουνέζος εκεί και κερδίζει τι. Διαμαρτύρονται για φάουλ οι παίχτες της Μυρσίνης και ο Πάγκος, όμως ο διαιτητής του Καραβίδας λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Σηκώνεται ο Καμερουνέζος. Τώρα οι του Ηλιακού είναι έτοιμοι να βγουν στην αντεπίθεση με τον Μουσερή και τον Κλαμπάνο. Ο Κλαμπάνος ετοιμάζεται να βγάλει μια σέντρα, όμως είναι μακρινή. Η μπάλα δεν
μπορεί ο Τσαντίλης να κάνει κάτι εκεί και οι παίχτες βέβαια της Μπυρσίνης αφήνουν την μπάλα να κυλήσει πλάγιο και να κερδίσουν για κάποια λεπτά βέβαια. Και φίλοι, τώρα Γιώργο θα δείξει ο τέλος γιατί τι και τώρα βέβαια βρισκόμαστε. Τα 5 λεπτά της καθυστέρησης. Μπαίνουμε, είμαστε ήδη προς το 21ο προς 90 λεπτό. Και τώρα λοιπόν ο Μάριος ο Λαμπρόπουλος υποδεικνύει τα 5 λεπτά του έξτρα χρόνου της κανονικής περίοδου του αγώνα. Τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων άλλωστε έχουν γίνει μέχρι στιγμής θα έλεγα όλες οι αλλαγές. Και έτσι λοιπόν δίκαια. Αυτά τα 5 λεπτά είχαμε και κάποιους τραυματισμούς. 5 λεπτά λοιπόν έξτρα χρόνος μετράει από τώρα. Για να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε κάποιο γκολ σε αυτό το χρόνο των καθυστερήσεων. Οι δύο ομάδες θα πάνε στην παράταση, στην ημίωρη, στη διαδικασία της ημίωρης παράτασης. Τώρα έχουμε ένα πλάγιο για λογαριασμό του Ηλιακού, του Μυστηναϊκού, όπως υποδεικνύει ο Ανδρέας Οδούφας, ο πρώτος βοηθός της αναμέτρησης, με τον Μπλούφα να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ο Μπλούφας για τον Παπουτσί. Ο Παπουτσίς προσπαθεί να ξεφύγει. Κακό κοντρόλ. Πια παραχωρεί πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού. Ο οποίος Ηλιακός ελέγχει την μπάλα εκεί με τον αρχηγό τον Χρήστο τον Κράγκαρη. Ο Χρήστο Κράγκαρης, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει μια μπαλιά. Όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Για να δούμε. Κάτι πάει να γίνει για λογαριασμό του Ηλιακού. Γίνεται μια μακρινή μπαλιά. Όμως χωρίς αποτέλεσμα, Τσαντίλης δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Είναι πολύ πίσω από το σημείο που έρχεται η μπάλα. Και έτσι λοιπόν έχουμε out. Κυλάνε τα λεπτά λοιπόν των καθυστερήσεων. Το 1-1 παραμένει εδώ στο δημοτικό στάδιο Πύργου Φίλιμ. Η παράταση βέβαια δεν είναι πολύ μακριά από το να οδηγηθούμε. Με τις δύο ομάδες να δείχνουν και αρκετά κουρασμένες, κυρίως ο Μυστηναϊκός, ο οποίος βέβαια δεν έχει και την ανάλογη εμπειρία από τέτοιου είδους αγώνες, αφού παίζει στην Α κατηγορία της Ηλίας. Γιώργο, να πούμε ότι μάλλον φαίνεται πως οι ομάδες θέλουν να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Θέλουν να πάει στην παράταση δεν το παιχνίδι. Φαίνεται να έχουν τις φυσικές δυνατότητες, τις φυσικές δυνάμεις για να βάλουν τον κόλ το οποίο τους οδηγήσει στην κατάκτηση του κυπέλου. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται ότι προσέχουν πάρα πολύ την άμυνά τους και λίγο την επίθεση. Βέβαια. Και δεν αποκλείεται, Χρήστο, να δούμε και διαδικασία πέναλτι. Ακριβώς το θέμα είναι όμως ότι μαζεύονται και τα σύννεφα, Γιώργο. Ήδη και έχει και ελαφρό αεράκι και άμα σταματήσει ο αέρας και αρχίσει η βροχή θα είναι και δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα σκοτεινιάσει κιόλας. Καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι τις συνθήκες που θα συνεχιστεί το παιχνίδι για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Τώρα έχουμε ένα ακόμα πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού, του Μυστηναϊκού, συγγνώμη. Κερδίζουν οι παίχτες του Ηλιακού εκεί. Προσπαθούν να βγάλουν μια μπαλιά για τον Θανάση τον Κράγκαρη το μεγάλο. Για να δούμε. Θα περάσει μπάλα ο Θανάσης ο Κράγκαρης, κάνει μια καταμέτωπο επίθεση και κερδίζει ένα φάουλ σε καλό σημείο που υποδεικνύει ο διαιτής ο κύριος Καραβίδας και δίνει μια ακόμα κίτρινη κάρτα αυτή τη φορά πάνω στον στο Βραχνή, Χρήστο. Νομίζω ήταν πάνω στον Νίκο τον Βραχνή, μια ακόμα κίτρινη κάρτα. Βέβαια τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Βρισκόμαστε προς τα τελευταία λεπτά του αγώνα και της παράτασης βέβαια για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Το Μουσερίς θα είναι εκεί. Ποιος θα το αναλάβει, συνήθως ο Μουσερίς αναλαμβάνει την εκτέλεση από εκείνο το σημείο. Ο Μουσερίς λοιπόν, ο Χρήστος ο Μουσερίς. Για να δούμε αν θα γίνει λοιπόν το πρόσωπο του τελικού ο παίχτης της ομάδας του Ηλιακού. Λέχει ένα καλό σημείο ο Χρήστος ο Μουσερίς, φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί. Όμως ο Αλεξανδρόπουλος σηκώνεται ωραία, μαζεύει την μπάλα και δεν επιτρέπει στον αρχηγό τον Χρήστο τον Κράγκαρη που είχε προωθηθεί και προωθείται συχνά στις τσιμένες φάσεις να πιάσει την κεφαλιά. Που αν βέβαια έπιανε την κεφαλιά ο Κράγκαρης εκεί ο Χρήστος ο αρχηγός δεν γλίτωνε η ομάδα της Μυρσίνης. Τώρα έχουμε ένα. Τον Μυστηναϊκό με τον Παπουτσί να βγάζει μια μπαλιά για την απέναντι πλευρά για τον Γιαννόπλο. Όμως η μπάλα φεύγει out χωρίς τύχη, χωρίς αποτέλεσμα για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελείται, κυρίες και κύριοι, εκτελείται εκεί με τους παίχτες να προσπαθούν να ξεφύγουν στην αντεπίθεση. Για να δούμε, ο Μυστηναϊκός είναι αυτός τώρα που ελέγχει την μπάλα. Για να δούμε, θα μπορέσει να ξεφύγει εκεί ο Γιαννόπλος. Βγάζει μια μπαλιά εκεί για ποιον, για να δούμε. Όμως δεν προλαβαίνουν οι παίκτες και συγκεκριμένα ο Μπλούφας να γίνει απειλητικός. Έτσι λοιπόν
Ο Καβουράς μαζεύει και βλέπω ένα παίχτη της ομάδας του Μεσσηναϊκού να είναι κάτω στο χορτάρι. Νομίζω, Γιώργο, ότι κάπου εδώ θα το λήξει ο διαιτητής. Κάπου εδώ θα το λήξει. Είναι ο Ζεέμπε, ο Καμερουνέζος φίλη μου, ο οποίος δεν έχει κάτι το νησιωτικό, κάτι το ιδιαίτερο. Και βλέπω τώρα τον Γιώργο τον Καραβίδα να κοιτάζει και το ρολόι του. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει το τέλος του κανονικής διάρκειας του τελικού, του σημερινού 33ου τελικού κυπέλου Ηλίας, που θα στείλει τις δύο ομάδες στην παράταση. Και που βέβαια ελπίζουμε εκεί ότι θα λύσουν τις διαφορές τους. Ιδάλλως θα πάμε και στην διαδικασία των πέναλτι, όπως ορίζει βέβαια ο κανονισμός σε τέτοιους αγώνες νοκάουτ. Και τώρα λοιπόν ο κύριος Καραβίδας σημειώνει το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, βρίσκοντας τις δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 1-1. Και Χρήστο, λόγο σε σένα για να μας πεις πώς είδες αυτό το